9 και 20 θα περάσουμε, όπως σας έχω προαναγγείλει, στο Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, ο οποίος θα μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προτιμήσουμε το Κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Κύριε Αραμπατζή, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Λακωνία. Καλημέρα στην Ήπεθρο. Καλημέρα στην Ελπίδα της Ελλάδος. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό δικό σας για να σας γνωρίσει και ο κόσμος και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Επιτέλους, να και ένας δημοσιογράφος που ρωτάει ποιον έχει απέναντί του. Το μίνιμουμ ευγενίας. Μάλιστα. Να είστε καλά. Γιώργος Αραμπατζής, γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Σπούδασα 12 χρόνια στο Παρίσι αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός και στην επιστροφή μου εργάστηκα και εκεί. Και στην επιστροφή μου στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια εξασκώ το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και ασχολούμαι σε όλα τα επίπεδα, επιστημονικό, συνδικαλιστικό, επικοινωνιακό, με τη δραστηριότητα του κυνηγίου. Μάλιστα. Έχω 3 παιδιά, έναν αρχιτέκτονα 30, μία νοσοκόμα μου έχει κάνει και παππού. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Και έχω και ένα πιτσιρικά με τη δεύτερη γυναίκα, βέβαια, 7 ετών. Μάλιστα. Αν μιλάτε από hands free, καλό είναι να το βγάλετε ή μιλήστε μας λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία, θα μιλάω πιο δυνατά για να πετύχατε στον δρόμο. Να περάσουμε στο κόμμα τώρα των Ελλήνων Κυνηγών, να μιλήσουμε λίγο και για το κόμμα αυτό. Κατέρχεται στις ευρωεκλογές. Θέλω να μου πείτε τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει από τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Οι στόχοι μας είναι σαφείς. Οφείλω ότι το κίνημα Φύση, Κυνήγη, Ψάρεμα, Παράδοση, το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, αυτή είναι η ονομασία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι η 8η φορά που κατεβαίνει στις εκλογές. Και στις τελευταίες ευρωεκλογές πήρε 1,26. Είναι ένα κίνημα που έχει γίνει και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και κυρίως στη Γαλλία, όπου στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε βγάλει και 6 ευρωβουλευτές, με τους οποίους συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε. Μάλιστα. Οι στόχοι μας είναι σαφέστατοι. Επειδή η Ήπεθρος, ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι σε υποθήκη. Μία αξία αυτή της Ήπεθρου είναι το κυνήγι. Το κυνήγι όμως δεν έχει τη θέση που του αρμόζει. Και παρατηρείτε το φαινόμενο, ενώ οι κυνηγοί είναι αυτοί που βάζουν λεφτά για το περιβάλλον, είναι αυτοί που την πληρώνουν την ύφη. Όμως εμείς, επειδή ζούμε μέσα στην Ήπεθρο, ζούμε στην κυριολεξία και συμμετέχουμε στην Ήπεθρο, βλέπουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι αξίες μπήκαν σε υποθήκη. Η πολιτική μας, με όμικρον γιώτα, από όπου και προέρχονται, έτσι. Δεν ήξεραν, δεν ήθελαν. Τα βάλανε σε όλα σε υποθήκη. Εκ των οποίων μια αξία είναι και το κυνήγι. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πάντοτε τα λέγαμε στους πολιτικούς μας, αλλά δεν τις ακουστήκαμε ποτέ. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας ανάγκασε εκ των πραγμάτων να κατεβούμε σε πολιτικό επίπεδο για να βρούμε το δίκαιο μας. Οι στόχοι μας λοιπόν είναι να μπει το κυνήγι και το αγροτικό τοπίο να αποκτήσει αυτό που πρέπει να έχει. Κανένας δεν λέει μέσα στη δίνη που βρίσκεται η Ελλάδα ότι μόνο ο πρωτογενής τομέας, η Ήπεθρος, η γεωργία, είναι αυτή που μπορεί να βάλει σε αξία το δευτερογενή και το τριτογενή. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχει αξία ο δευτερογενής και τριτογενής να πετύχει από τη στιγμή που ο πρωτογενής, ο γεωργικός τομέας, δεν έχει επιτυχίες. Ο γεωργικός τομέας βάζει σε αξία το δευτερογενή και το τριτογενή. Και μέσα εκεί είναι το κυνήγι και πολλές άλλες αξίες. Κοινοτροφία, δασικά κτλ. Επειδή φαντάζομαι ότι το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών δεν απευθύνεται μόνο στους κυνηγούς ψηφοφόρους, θα ήθελα να μου πείτε έναν καλό λόγο για κάποιον που δεν έχει σχέση με το κυνήγι για να σας ψηφίσει. Όπως σας είπα προηγουμένως, παρατηρείται το φαινόμενο στην Ελλάδα να υπάρχουν δύο οικολογίες. Υπάρχει μια οικολογία η οποία είναι του σαλονιού και παίρνει λεφτά με τις ΜΚΟ και υπάρχει μια άλλη οικολογία, μια οικολογία πουδρά και βάζει λεφτά και αυτή είναι η κυνηγή. Και επειδή όπως σας είπα και προηγουμένως η κυνηγή είναι μέσα στην Ήπεθρο, το κυνήγι δεν είναι στην πόλη, το κυνήγι είναι στην Ήπεθρο. Έλα όμως που το μοντέλο της πόλης έχει καπελώσει το μοντέλο της Ήπεθρου που εμείς είμαστε πολύ βαθιά ριζωμένοι στην Ήπεθρο. Είμαστε υπέρ του μοντέλου της Ήπεθρου. Η Ήπεθρο μας όμως είναι υποθηκευμένη. Αυτό δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε να το ανεχόμαστε. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις και δεν μας ακούνε. Ψηφίζοντας λοιπόν τους κυνηγούς, ψηφίζοντας το κίνημα Φύση, Κυνήγη, Ψάρεμα, Παράδοση, να ξέρετε ότι αμήνεστε την ταυτότητα, τα ήθη και έθιμα και σε αυτά που είμαστε ριζωμένοι στην Ήπεθρο. Αυτές τις αξίες θα αμυνθούμε. Αμυνόμεθα εδώ και 24 χρόνια και κανένας δεν μας ακούει. Μάλιστα. Βέβαια, το 0,3 έχει γίνει 1,3 στις τελευταίες εκλογές. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ξέρουμε πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα.
Κανένας δεν ξέρει και κανένας δεν λέει την αλήθεια για την Ευρώπη. Την Ευρώπη που ισοπεδώνει. Την Ευρώπη που ανάγκασε τον Έλληνα Γεωργό στις επιδοτήσεις και στις μονοκαλλιέργειες. Και σήμερα του κόψανε τις επιδοτήσεις και τολμούν και μιλούν για βιοποικιλότητα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ραμπατζή, θέλω να μου πείτε αν είναι εφικτό. Σε ποιο χώρο εντάσσεται το κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών? Είναι προοδευτικό, ανήκει στο χώρο του συντηρητισμού? Πού μπορείτε να το κατατάξετε? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Αν τυχόν και με βλέπατε όρθιο, ο μισός είμαι δεξιός και ο μισός είμαι αριστερός. Ξέρουμε πολύ καλά. Είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα και απολυτικό, το τονίζω. Απολυτικό. Οι ψηφοφόροι μας ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε πάρει τα αποτελέσματα και ξέρουμε τι μας ψηφίζουν. Ναι. Και αυτό που λέγαμε παλιά προέρχονται και από τη δεξιά και από την αριστερά. Εμείς μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε για το περιβάλλον, για το φυσικό περιβάλλον. Μιλάμε για την Ήπεθρο. Μάλιστα. Αυτό και μόνον αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε απόψεις αν μας ρωτήσουν. Άρα λοιπόν είμαστε πολυσυλλεκτικό, απολυτικό και μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα περιβάλλοντος, διότι πληρώνουμε μόνιμα την ύφη εμείς. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό με τη ΜΚΟ. Δεν μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπερισχύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Εθνικού Δικαίου. Εχθές, αγαπητέ κύριε Βασιλάκο, ξέρετε τι ψήφισε η Κομισιόν? Έχει εχθές, θα τα ακούσετε αύριο μεθαύριο στις εφημερίδες. Mm. Εχθές η Κομισιόν έχει 480 σελίδες για το πώς πρέπει να είναι το καζανάκι του Ευρωπαίου. 480 σελίδες εχθές. Δεν βγήκε ακόμη στις εφημερίδες, θα τα ακούσετε αύριο μεθαύριο. Mm-hmm. Πώς πρέπει να είναι το σχήμα της μπανάνας και του αγκουριού, έλεος. Mm. Πέστε στον κόσμο ότι ο Ευρωβουλευτής εκλέγεται και αμήνεται τα συμφέροντα του πολίτη. Ο Υπουργός της Σύνοδο Κορυφής, το δεύτερο όργανο, αμήνεται τα συμφέροντα του πολίτη και εκλέγεται. Και πέστε επιτέλους τη μεγάλη αλήθεια ότι η εκτελεστική εξουσία, η Κομισιόν, δεν εκλέγεται. Και πάνε να κοροϊδέψουν τώρα τους Ευρωπαίους λέγοντας ότι θα ψηφίσουμε για τον πρόεδρο του. Mm-hmm. Έλεος. Μάλιστα. Έλεος. Η εκτελεστική εξουσία δεν εκλέγεται. Η Κομισιόν δεν εκλέγεται. Η Τροπή δεν εκλέγεται. Το κόμμα σε σχέση με το ευρώ, προς τα πού κατευθύνεται? Είναι υπέρ της παραμονής της χώρας? Έχει μια διαφορετική πολιτική? Σας τονίζω ότι μιλάμε για θέματα περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτά ξέρουμε καλά. Αυτά θα δουλέψουμε. Μάλιστα. Μέσα από τους θεσμοθετημένους θεσμούς. Δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις το πώς θα βρεις το δίκιο σου. Εμείς είμαστε 7 εκατομμύρια κυνηγοί στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε αυτή τη στιγμή 200.000. Έχουμε θεσμοθετημένα όργανα, κάνουμε προτάσεις, βοηθάμε τους πάντες και κανένας πολιτικός δεν μας ακούει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας μέσα από τις δομημένες αρχές της δημοκρατίας. Ό,τι θεσμοί υπάρχουν, αυτούς θα υπηρετήσουμε. Καμία ανατροπή. Διδασκόμαστε από τη φύση και ξέρουμε πολύ καλά πώς πρέπει να βρούμε το δίκαιο μας. Μάλιστα. Κύριε Ραμπατζή, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι επιτυχία στις προσεχείς εκλογές. Να σας πω και κάτι, αν επιτρέπετε. Ναι, ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό με το δίκτυο Natura 2000. Mm-hmm. Πέρσι καταδικάσανε στην Γαλλία ένα γεωργό γιατί έκανε γεώτρηση. Τον καταδικάσανε διότι του λέει ήσουν μέσα στο δίκτυο Natura 2000 και δεν έπρεπε να κάνεις γεώτρηση. Όχι. Δεν είναι το χωράφι μου. Είναι πέρα από το βουνό. Ναι, είναι πέρα από το βουνό η ζώνη Natura 2000. Αλλά τραβώντας εσύ το νερό, χάλασες τον υδροφόρο ορίζοντα όπου από πίσω είναι οι πεταλούδες. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο Έλληνας Γεωργός, ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Τι σημαίνει όχληση και διατάραξη? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κτίσεις, δεν μπορείς να κάνεις με το τρακτέρ της εργασίας σου και βέβαια δεν μπορείς να κάνεις μπούμ. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παρατηρούμε, ακούμε πολλά για πράσινη ανάπτυξη από την πλευρά της Ευρώπης, αλλά στην πράξη δεν τα βλέπουμε να εφαρμόζονται, έτσι? Δεν είναι μονάχα αυτό εδώ. Έχουν αποκρύψει. Η μεγαλύτερη απάτη στο ανθρώπινο γένος λέγεται οικολογία. Mm-hmm. Ο Ζακ Οκτώ είπε ότι η οικολογία αφορά τους πάντες. Τους πάντες, το κάθε πολίτη. Δεν μπορεί να γίνεται ιδεολογία και κόμμα. Αυτό είναι απάτη. Μάλιστα. Αφορά τους πάντες, τον κάθε πολίτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι κόμμα. Εκεί πάνω στηθήκανε τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τεράστια. Mm-hmm. Πουλάει οικολογία. Πουλάει.